αυτή την Κυριακή θα γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο την εικόνα μας. Είναι η Παναγία η Γιάτρισσα. Η κανονική γιορτή είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω κάποιων ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορέσαμε να την κάνουμε τότε. Θα την κάνουμε την Κυριακή στις 28 του Σεπτεμβρίου. Θα περιμένουμε όπως κάθε χρόνο όλους τους νεφροπαθείς, τους φίλους, συμπαραστάτες του συλλόγου μας να περάσουμε μια όμορφη μέρα πέρα από τα καθημερινά προβλήματα, τόσο της καθημερινότητας γενικότερα, όσο και τα προβλήματα που έχουμε με την υγεία μας και όλα τα συναφή. Θα γίνει στο εκκλησάκι του νοσοκομείου, των Αγίων Αργύρων, την Κυριακή, όπως είπαμε. Θα χωροστατήσει και θα λειτουργήσει ο πατέρας, ο Θεοφιλόστατος Επίσκοπος Επιδαύρου, κύριος Καλίνικος, μαζί με κάποιον άλλο ιερέα που θα μας στείλει η Μητρόπολη. Και θα είμαστε, όπως είπαμε, εδώ όλοι μαζί να πούμε τα χρόνια πολλά για υγεία, τι άλλο βέβαια, υγεία και πάνω απ' όλα υγεία. Προβλήματα συνεχώς υπάρχουν και με τις νέες καταστάσεις βγαίνουν συνεχώς και καινούργια προβλήματα, όπως παράδειγμα το πρόβλημα με τα φάρμακα. Αυτή τη στιγμή συζητείται, βέβαια έχει ξεκινήσει από πολύ καιρό και συζητείται η κατάργηση των φαρμακείων του ΕΟΠΗ. Η Ομοσπονδία, της οποίας είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ομοσπονδία Νεφροπαθών, ήδη αντιστεκόμαστε σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει κλείσιμο των φαρμακείων του ΕΟΠΗ, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους θα δοθούν σε φαρμακεία, ιδιωτικά φαρμακεία, και θα καλείται ο νεφροπαθής πλέον φάρμακα που κοστίζουν περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο, έτσι. Υπάρχουν φάρμακα που κοστίζουν από 1.000, υπάρχουν και φάρμακα που στοιχίζουν και 3.000 ευρώ.